ΣΥΡΙΖΑ κοντά στον αγώνα της κοινωνίας να κλείσουν τα στρατόπεδα. Το να φύγει το στρατόπεδο από εδώ και να πάει κάπου αλλού δεν είναι λύση. Δεν είναι μεταναστευτική πολιτική, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, επειδή το ξέρει το θέμα, είμαστε αυτοί που έχουμε μπει περισσότερες φορές μέσα στο στρατόπεδο από όλη την κοινωνία. Είτε να μοιράσουμε ρουχισμό που χρειαζόταν, είτε να δούμε, να καταγράψουμε προβλήματα και σε συνεννόηση με τη διοίκηση του στρατοπέδου, ξέρουμε καλά τι γίνεται εκεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο άθλιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες, πόσο άθλιες είναι οι συνθήκες για τους αστυνομικούς, πόσο δύσκολο είναι να είσαι μέσα σε ένα χώρο φυλακή στην ουσία και να το παίζεις δεσμοφύλακας, ενώ είναι άλλος ο ρόλος του αστυνομικού. Εμπορικός σύλλογος κοντά στους αστυνομικούς για τα δίκαια αιτήματά τους, για το αυτονόητο δηλαδή, να σταματήσει όπως είπατε και εσείς για αυτή την τροπή. Για ένα κέντρο λαθρομετανάστευσης που το φέραν μέσα σε ένα βράδυ, σε μια νύχτα αποφασίσανε. Για ένα προσωρινό κέντρο, για ένα κέντρο που θα ερχόντουσαν και θα φεύγανε τα άτομα. Και βλέπουμε τώρα, πέρασε ένας χρόνος, τα άτομα είναι τα ίδια μέσα και έρχονται και καινούργια άτομα. Είμαστε κάθετε αντίθετοι σε αυτό, είμαστε κοντά στην αστυνομία, στο έργο τους. Βλέπουμε την εγκληματικότητα στον νομό μας ότι έχει ανεβεί κατακόρυφα. Θέλουμε αστυνομική δύναμη για τις πόλεις μας, για τις επιχειρήσεις μας και για τον κορινθιακό λαό. Δεν θέλουμε την αστυνομική δύναμη της Κορινθίας να είναι εδώ πέρα στο κέντρο λαθρομετανάστευσης. Είμαστε κάθετε αντίθετοι σε αυτό το μέτρο. Εδώ θα είμαστε στα αιτήματα των αστυνομικών, συμπαραστεκόμαστε κι εμείς και στον αγώνα μαζί και με τους αστυνομικούς. Από την πλευρά του Δήμου έγινε ό,τι ήταν δυνατόν για να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου. Σήμερα είναι εδώ ο Δήμαρχος, όλοι οι αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων και τοπικοί σύμβουλοι. Έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση με ευθύνη του δικού μας του γραφείου, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά μπορούσαν να είμαστε εδώ περισσότεροι. Γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας που αφορά τους αστυνομικούς υπαλλήλους. Είναι ένας αγώνας που αφορά την ίδια την κοινωνία, αφορά την ίδια την ασφάλεια του πολίτη. Σήμερα σε όλο τον καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων το βράδυ υπάρχει ένα περιπολικό που θα έχει μέσα ή ένα ή δύο άτομα, δύο αστυνομικούς. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να οδηγήσει σε αστυνόμευση του Δήμου μας. Γι' αυτό και υπάρχει κατακόρυφη έξαρση της εγκληματικότητας. Βλέπουμε τον πολίτη να μην είναι ασφαλής. Βλέπουμε να γίνονται όλο και περισσότερες διαρρήξεις, κλοπές, να υπάρχει το έγκλημα να είναι σε άνθηση. Σήμερα εδώ λοιπόν θα έπρεπε να ήταν πάρα πολύ Κορίνθη. Δυστυχώς δεν είναι. Εμείς με ευπρέπεια για άλλη μια φορά θα θέλουμε να καταγγείλουμε την τακτική της δικαιοσύνης, που ενώ η υπόθεση έχει εκδικαστεί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η μοναδική υπόθεση που κατατέθηκε για ασφαλιστικά μέτρα για να κλείσει αυτός ο χώρος της ντροπής, η απόφαση ακόμα και σήμερα δεν έχει εκδοθεί. Και δεν έχει εκδοθεί γιατί υπάρχουν δυσκολίες να αιτιολογηθεί αυτό που θέλει η κυβέρνηση, να μείνει ανοιχτό το στρατόπεδο, αυτό το στρατόπεδο της ντροπής, που εντός παρενθέσεως φιλοξενεί μετανάστες. Καλούμε λοιπόν τη δικαιοσύνη εδώ τοπικά να βγάλει απόφαση και με γενναιότητα να αποφασίσει ότι θα πρέπει να κλείσει αυτή η εγκατάσταση, η οποία εκτός των άλλων είναι και εκτός σχεδιασμού, ελληνικού σχεδιασμού αντιμετώπισης της λαθρέας μετανάστευσης και εκτός σχεδιασμού που υπάρχει σε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μέσα καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό και πρέπει να κλείσει. Εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει κανένα έγκλημα. Το μόνο έγκλημα που έκαναν είναι κάποιοι από αυτούς, πιθανόν για λόγους που έχουν να κάνουν με τις σειράξεις που γίνονται στις περιοχές τους, να ήρθαν εδώ για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο ή για να βρουν μια καλύτερη μέρα στη ζωή τους. Αυτό είναι και το έγκλημά τους. Δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης. Κάποια στιγμή η χώρα θα τα βρει μπροστά της. Θα υπάρξουν καταγγελίες στο μέλλον στα δικαστήρια στα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η χώρα θα καταδικαστεί. Εγώ καλώ τον κύριο Δένδια να αναθεωρήσει την πολιτική του. Όταν μας χρυσώναν το χάπι πριν ένα χρόνο, μας έλεγαν ότι αυτός και οι βουλευτές ότι αυτό το κέντρο θα είναι προσωρινό και θα λειτουργήσει για κάποιους μήνες. Πέρασε ήδη ένας χρόνος και ένας μήνας και το στρατόπεδο παραμένει εδώ. Είναι ώρα να ακουστεί η φωνή των βουλευτών, όλων των βουλευτών και πιο δυνατή,
έχει ακουστεί η φωνή κάποιων, όλων των βουλευτών, και να απαιτήσουμε τώρα να κλείσει αυτό το στρατόπεδο της ντροπής. Ένα στρατόπεδο που έχει δημιουργήσει συν της άλλης και τεράστια προβλήματα σε όλη την Πελοπόννησο, γιατί αποσπώνται αστυνομικοί υπάλληλοι εδώ για να φυλάξουν τους μετανάστες. Ένα στρατόπεδο που δεν πληρεί τους όρους ασφαλείας. Δεν είναι καν μία στοιχειώδη φυλακή. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν διπλές περιπτώσεις. Τα έχουν πει αυτά οι αστυνομικοί πάλι, να μην σας κουράσω. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα υγιεινής, υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις γειτνίες του στρατοπέδου εδώ, με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, με τα σχολικά συγκροτήματα, με την κοινωνία της Κορίνθου. Υπάρχουν σπίτια που είναι μεσοτυχία με το παλιό έκτο Σύνταγμα Πεζικού. Καλό λοιπόν τους Κορίνθιους από σήμερα να ξεκινήσουν ένα αγώνα. Ας μην είναι πολλοί σήμερα εδώ σε αυτό το χώρο, να ξεκινήσουν αγώνα, να είναι πρώτο θέμα το να κλείσει αυτό το στρατόπεδο. Ένα στρατόπεδο που είναι ντροπή για την Κόρινθο και ακούγεται δυσμενός το όνομά της παντού, είναι ντροπή για τη χώρα μας και βεβαίως ένα στρατόπεδο που δημιουργεί τεράστια προβλήματα, προβλήματα που κάποια στιγμή θα δούμε να κορυφώνονται και να δημιουργούν πολλαπλάσια στην κοινωνία της Κορίνθου. Κερδίζει κάτι από την ύπαρξη στρατοπέδου, γιατί ακούγαμε ότι θα παρακαλάνε στο τέλος να παραμείνει το στρατόπεδο. Αυτές είναι μπούρδες της κυρίας Πιπηλής και κάποιων άλλων που θέλουν να μας πούν ότι αυτή είναι η ανάπτυξη για την Κόρινθο. Πιστεύω ότι είναι υπόλογοι όλοι αυτοί για όσα έχουν πει κατά το παρελθόν. Όπως είναι υπόλογοι και κάποιοι συνάδελφοι δήμαρχοι που έπαιζαν τα λιοντάρια και ουσιαστικά λιδωρούσαν τον Δήμαρχο Κορινθίων, ο Μπουτάρης, ο Καμίνης, που έλεγαν ότι δεν θα έχουν καμία αντίρρηση να πάρουν παρόμοια στρατόπεδα. Πέρασε ένας χρόνος. Δεν είναι να παίρνουν την πρωτοβουλία να κάνουν στην Πέτρου Ράλι, κύριε λοιπόν, στρατόπεδο που το είχε και ο Εθνικός Σχεδιασμός, ή τα στρατόπεδα Θεσσαλονίκης που έχουν καταληφθεί να γίνουν τέτοιου είδους στρατόπεδα με ευθύνη και πρωτοβουλία του κυρίου Μπουτάρη. Όλοι τα απέφυγαν. Όλοι τα απέφυγαν γιατί υπήρξε εκεί πέρα ισχυρή αντίδραση και από τους κατοίκους και από την αυτοδιοίκηση αλλά και από τους πολιτικούς. Εδώ δεν είχαμε τέτοιου είδους αντίδραση. Εδώ κάποιοι τα ήθελαν, κάποιοι ήθελαν να υπάρξει αυτό το στρατόπεδο για πολλούς λόγους. Αυτοί που δεν αντιδρούν ακόμα και σήμερα, αυτοί που απουσιάζουν σήμερα από εδώ. Πιστεύω ότι οι ευθύνες ξεκινάνε και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να θυμηθούμε λοιπόν το 2012 και οι τοπικοί βουλευτές δεν σήκωσαν το ανάστημά τους όπως έπρεπε, αλλά και πολλοί άλλοι παράγοντες που έχουν ευνοήσει με τη θέση τους αλλά ή με τη μη αντίδρασή τους να υπάρξει το στρατόπεδο. Εμείς, κύριε Τσαρμπέ, στο δικαστήριο που έγινε τις ασφαλιστικά μέτρα είχαμε δίπλα μόνο τον Δικηγορικό Σύλλογο της Κορίνθου. Ενώ είχαμε καλέσει και άλλους φορείς, δεν ήρθαν τέτοιου είδους φορείς. Ήτανε ο πρόεδρος και πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου που μας βοήθησαν και νομικά με την παρουσία τους και με την άποψή τους που εκφράστηκε στο δικαστήριο. Μας βοήθησαν, αν θέλετε, και ουσιαστικά από πολλές απόψεις. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι να αναθεωρήσουν την άποψή τους. Αυτοί που λείπουν ή κλείσαν το μάτι κατά το παρελθόν στον κύριο Δένδια. Τουλάχιστον οι αστυνομικοί της Πελοποννήσου και της Κορίνθου με τη συνείδησή τους είναι εντάξει. Λέγω αυτό γιατί πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε πάλι πρωταγωνιστήσει εδώ στην περιοχή σας για αυτή την κατάσταση που θα δημιουργηθεί και τα προβλήματα που θα απασχολήσουν και την τοπική κοινωνία της Κορίνθου αλλά και της Πελοποννήσου αλλά και τους αστυνομικούς. Επειδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν δόθηκαν λύσεις, τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν τα ίδια αλλά αυξάνονται, βγήκαμε ξανά στον αγώνα το δρόμο του αγώνα για να έχουμε κάποια αίσια κατάρτιση σε ελάχιστα ζητήματα από αυτά που έχουμε θέσει κατά προτεραιότητα. Και τα ζητήματά μας αυτά, όπως διαπιστώνει και εσείς, δεν είναι οικονομικού περιεχομένου. Είναι ζητήματα καθαρά επιβίωσης των αστυνομικών, αλλά και κυρίαρχα πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το αγαθό του πολίτη, το κυρίαρχο, τη ζωή του δηλαδή. Και δεν λέμε μόνο για την Κόρινθο, αλλά και για όλη την Πελοπόννησο. Βλέπετε ότι από άκρο σ' άκρο της Πελοποννήσου μετακινούνται αστυνομικές δυνάμεις και όχι μόνο για να έρχονται εδώ σε καθημερινή βάση να εκτελούν υπηρεσία. Τα προβλήματα και στο συγκεκριμένο χώρο πάρα πολλά. Αθωράκιστος στους αστυνομικούς, χωρίς εφόδια, χωρίς διασφάλιση στα ελάχιστα για την εργασία του.
τίθεται σε ένα σωρό κινδύνους και αυτούς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, αυτούς θέλουμε να προλάβουμε. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί μέτρα ούτε μέρημνα. Και επειδή το αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν είναι των αστυνομικών ούτε της αστυνομίας, καλούμε για μια άλλη ακόμα φορά μπροστάρισα σε αυτόν τον αγώνα την τοπική κοινωνία της Κορίνθου. Αυτή πρέπει να απαιτήσει την αστυνομία που της αξίζει και πιστεύω ότι της αξίζει καλύτερη αστυνομία. Αυτή την τοπική κοινωνία που όποτε επαναστατεί απέναντι σε αυτό το πράγμα πίσω μας, τους λένε φασίστες, τους λένε ρατσιστές, ότι δεν θέλουν εδώ επειδή υπάρχει ρατσισμός. Κοιτάξτε, τουλάχιστον για τη δημοκρατικότητα και το δημοκρατικό ανάστημα των πολιτών της Κορινθίας αλλά και της Πελοποννήσου δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς και ιδίως και τη δημοκρατικότητα της λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Άρα αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίας, εδώ είμαστε, δίνουμε τον αγώνα και αν δεν δώσουν λύσεις εμείς καθημερινά θα είμαστε στον δρόμο για να αγωνιζόμαστε και για λύση για τα αυτονόητα. Δεν είναι μόνο ο αγώνας των Κορινθίων, είναι γενικότερα όλων. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη στήριξή μας στο δίκαιο αίτημα των αστυνομικών. Εμείς το βιώνουμε στο Δήμο μας με ένα πολύ ίσως κακό τρόπο. Έχουμε δύο αστυνομικά τμήματα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ένα στο Λουτράκι και ένα στο Αγίου Θεοδόρους. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ανδρών και στα δύο τμήματα. Θέλω να σας τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση ότι το τμήμα των Αγίων Θεοδόρων τις πιο πολλές φορές τα βράδια είναι με ένα μόνο υπάλληλο, με ένα μόνο αστυνομικό και στο Λουτράκι με δύο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και ήρθαμε εδώ να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη μας στους αστυνομικούς. Σημαντικό ότι σήμερα οι ενώσεις των αστυνομικών αναδεικνύουν το μείζον θέμα για τον νομό Κορινθίας, όχι απλά ένα τεχνιακό πρόβλημα, αλλά ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρη την τοπική κοινωνία και τους πολίτες του νομού. Αυτό της εγκληματικότητας, της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών του νομού μας και της λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης Λάθρομεταναστών. Οι φορείς της αυτοδιοίκησης, οι φορείς της πόλης, οι φορείς του νομού συμπαρατάσσονται στα δίκαια αιτήματα των αστυνομικών, έμπραχτα και ουσιαστικά, και ήδη υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι να ευαισθητοποιηθούν πλήρως τα αρμόδια κυβερνητικά αυτιά, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες και να υπάρξουν οριστικές λύσεις που αφορούν τόσο το κέντρο κράτησης των μεταναστών όσο και τη στελέχωση αλλά και την οικοτεχνική υποδομή που είναι αναγκαία για να κάνει η αστυνομία καλά τη δουλειά της. Καθημερινά δαπανούνται τεράστια χρηματικά ποσά για τη μετακίνηση τόσο αστυνομικών δυνάμεων που λογικά να σκεφτεί κανείς θα πει. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να στελεχωθεί με αστυνομικούς, με security όπως έχουν πει, στις δύσκολες αυτές οι οικονομικές συνθήκες που περνάει η χώρα μας να κατασπαδαλούνται τόσα χρήματα. Και όμως από ό,τι φαίνεται είναι. Εμείς όμως σήμερα καλούμε φυσική και πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντί μας όσον αφορά την οικονομική, οικογενειακή, η εργασιακή εξαθλίωση στην οποία έχουμε περιέλθει με τις αποφάσεις της, προσπαθώντας να λύσει σημαντικά θέματα με προχειρότητα και χωρίς τη δέωσα υπευθυνότητα. Η στήριξη εκ μέρους μας ήταν και είναι ουσιαστική, καταβάλλοντας προσπάθειες πάνω από τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε και να κάνουμε τον πολίτη να αισθάνεται ασφαλής, καλούμενοι να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας το μεγάλο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Τις προσπάθειες αυτές, το φιλότιμό μας, την αυτοθυσία μας, την έχει παραδεχτεί και μας έχει ευχαριστήσει γι' αυτό τόσο ο Πρωθυπουργός της χώρας, όσο και ο Υπουργός μας. Κυρίες αστυνομικοί, κυρίες και κύριοι, το Τμήμα Κορινθίας από την πρώτη στιγμή, όταν πληροφορήθηκε τη μετατροπή του στρατοπέδου, του ενεργού στρατοπέδου Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, γιατί έτσι ήταν τότε, σε Κέντρο Κράτησης Λαθρομεταναστών, αντέδρασε και στο επιμελητήριο έγιναν οι πρώτες συναντήσεις των φορέων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το επιμελητήριο ήταν ο πρώτος φορέας που κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά. Ξεκινήσαμε τη δικαστική διαδικασία για να αποδείξουμε ότι η υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του στρατοπέδου από κέντρο κράτησης νεοσυλλέκτων σε κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών είναι παράνομη. Και συνεχίζεται η διαδικασία και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα δικαιωθούμε και θα επιστρέψει το στρατόπεδο στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή να είναι κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων ή να αποδοθεί στο Δήμο και την τοπική κοινωνία. Η λειτουργία του στρατοπέδου όπως γίνεται σήμερα είναι παράνομη και πρέπει να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Κινδυνεύουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι
που εργάζονται στο στρατόπεδο, κινδυνεύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που κρατούνται, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τους προσέξουμε από θέματα υγιεινής και ασφάλειας, αφού μαθαίνουμε το τι γίνεται καθημερινά εκεί. Θεωρούμε ότι είναι λάθος να υπάρχει ένα τέτοιο κέντρο κράτησης πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, δίπλα από τα σχολεία και το κέντρο της άθλησης. Δηλαδή, με κάθε τρόπο, αν το δει κανείς το ζήτημα, πρέπει να πάψει να λειτουργεί το στρατόπεδο έτσι όπως λειτουργεί σήμερα. Κατά πρώτον, θα ήθελα να σας συγχαρώ. Γιατί αυτό για το οποίο αγωνιζόσαστε, όχι μόνο σήμερα, αλλά και το τελευταίο διάστημα, δεν είναι κάτι από αυτά τα μικρά στεχνιακά συμφέροντα, αλλά έχει να κάνει με το αναφέρον το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια. Εδώ σήμερα μαζί σας δεν είμαστε για να κλέψουμε 3 λεπτά από τη δημοσιότητα που ο αγώνας σας αξίζει. Εδώ είμαστε για να δείξουμε ότι ο αγώνας ο δικός σας γίνεται για μας. Γίνεται για τους δημότες, γίνεται για τους πολίτες. Ο φίλος δήμαρχος Κορινθίων, ο κύριος Πνευματικός, ανέλησε το τι γίνεται στην Κόρινθο με την ύπαρξη αυτού του στρατοπέδου. Εγώ θα σας πω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Κόρινθου. Το πρόβλημα είναι για του Ναυπλίου. Το πρόβλημα είναι για του Άρμους, είναι σε όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου. Όταν από τη διεύθυνση του Ναυπλίου φεύγουν τα άτομα που φεύγουν κάθε μέρα, καταλαβαίνετε ότι ο δημότης, ο πολίτης, έχει καταλαβαίνει στο πετσί του την ανοργανωσιά, καταλαβαίνει στο πετσί του τον λάθος σχεδιασμό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το σταματήσουμε. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε όποια προσπάθεια κάνετε για να σταματήσετε, όχι κάποιο συμφέρον δικό σας που έχει να κάνει με κάποιο επίδομα πολύ συνηθισμένο που καταγείται, αλλά έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών. Θα είμαστε δίπλα σας γιατί οι πολίτες είναι δίπλα σας. Οι πολίτες πρέπει να μάθουν ότι ο αστυνομικός υπάλληλος αυτή τη στιγμή έχει ένα Γολγοθά μπροστά του όλη την εβδομάδα. Ο Γολγοθάς τον οποίο τον έχουν υποχρεώσει να τον ανεβαίνει. Αυτοί που τον έχουν υποχρεώσει πρέπει να πάρουν σωστές αποφάσεις. Και οι σωστές αποφάσεις είναι η στελέχωση του κέντρου με άλλο τρόπο. Όχι με τους αστυνομικούς υπαλλήλους που είναι άλλη δουλειά τους. Δεν μπορεί να έχουν όλη την ευθύνη για κάτι στο οποίο δεν αποφάσισαν ήδη, την ασφάλεια του δημότη, του πολίτη. Δεν μπορεί να παίρνουν όλα τα παράπονα για κάτι στο οποίο δεν έχουν καμία ευθύνη. Είμαστε δίπλα σας. Καλό αγώνα, συγχαρητήρια και πάλι. Ετοίμασες για την έλλειψη συνόμευσης, την έλλειψη επαρκούς συνόμευσης, την έλλειψη επαρκούς προσωπικού, την υποστηρίξης, την έλλειψη μέσων και οικονομών. Και αυτά μάλιστα όταν έχουν να κάνουν με ένα τεράστιο ζήτημα και με το τεράστιο αυτό ζήτημα του κέντρου κράτησης και του κράτησης ανασφαλών. Ένα κέντρο το οποίο είναι κατά δήλωση παράνομο, ένα κέντρο κράτησης το οποίο λειτουργεί χωρίς να τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας που η ίδια η πολιτεία έθεσε. Ο ίδιος ο νομοθέτης έθεσε. Η ίδια η πολιτεία δηλαδή παρανομή. Ένα κέντρο κράτησης το οποίο δεν έπρεπε να είναι εντός του αστικού ισού. Ένα κέντρο κράτησης το οποίο δεν είναι κατασκευασμένο όπως είναι πρόδειλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Ένα κέντρο κράτησης που ο νόμος ο ίδιος απαιτεί να είναι ηθική κατασκευή, κατασκευή η οποία να προορίζεται για τη φύλαξη ανθρώπων και όχι για τη φύλαξη εμπορευμάτων ή πραγμάτων. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους και ο Λειτουργικός Σύλλογος Κορίνθου ένωσε τη φωνή του με όλους τους άλλους φορείς και κατέφυγε στο δικαστήριο προκειμένου να δώσει λύση σε αυτό το μείζον ζήτημα και να κλείσει αυτό το παράνομο κέντρο με δικαστική απόφαση, όπως οφείλει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη και τούτο, μάλιστα, όταν το ίδιο το δημόσιο, το οποίο παρέστη κάθε συζήτηση της σχετικής έπρησης ασφαλιστικών μέτρων, ουσιαστικό συνομολόγησε ότι δεν τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας. Θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία, ως τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι οι συνάδελφοι δήμαρχοι, το Δημοτικό Συμβούλιο Συγκαιωνίων. Είμαστε μαζί σας για να αντισταθούμε σε αυτόν το στρατόπεδο ντροπής που έχει κατασκευάσει εδώ η πολιτεία. Εγώ αυτό το στρατόπεδο τον ηρεγόμουν ως
ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας παρά ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί για να καταφέρουμε στο μέλλον τουλάχιστον να δούμε εδώ να παράγεται εκπαίδευση, παιδεία, πολιτισμός για να μπορούμε αύριο να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε οικονομική κρίση και να είμαστε όλοι ενωμένοι παρά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Καλόν αγώνα, να ξέρετε ότι όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε. Είμαστε εδώ και εμείς από την ΕΜΕΑ για να συμπαρασταθούμε στο δίκτυο αγώνα των αστυνομικών. Είναι ανεπίτρεπτο ένα χρόνο μετά να είμαστε στο σημείο μηδέν σε ό,τι αφορά το κέντρο κράτησης, όπως ξεκινήσαμε, στην ίδια κατάσταση είμαστε ακόμη και σήμερα. Και σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής και σε ό,τι αφορά το ότι παίρνουμε αστυνομικούς από όλη την Πελοπόννησο, από τα αστυνομικά τμήματα που εδρεύουν στους Δήμους μας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι και μας λείπουν πραγματικά, ούτως ώστε να έχουμε αυτό που χρειάζεται ως αστυνόμευση ο καθένας στις περιοχές μας. Και εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει αυτό το θέμα να λήξει και κλείνω με αυτό, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε την αστυνόμευση τελικά σε άλλους και σε άλλες οργανώσεις, για να μην αναφερθώ σε ονόματα και έχουμε παρεξηγήσεις. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Η αστυνομία πρέπει να αποδεσμευθεί από το κέντρο κράτησης και να ασχοληθεί με αυτό που πραγματικά ξέρει να κάνει και το κάνει καλά. Να είστε καλά, καλών αγώνων. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο.